πώς πήγε το παιχνίδι, μάλλον πώς είδες την εξέλιξη του αγώνα για την ομάδα σας. Κοιτάξτε, νομίζω πως το αποτέλεσμα δεν μας αδικεί. Μπορούσαμε πολύ περισσότερο, άσχετα από τις απουσίες μας. Αλλά δεν το κάναμε, είχαμε κάποιες ευκαιρίες. Το παλέψαμε και εγώ και τα παιδιά δώσαμε ό,τι μπορούσαμε. Και ας μην πήραμε αυτό που θέλαμε, αυτά. Βλέπουμε στην ομάδα του Χανδρεναϊκού να γίνεται μια προσπάθεια φέτος με νέους ποδοσφαιριστές, με τον κύριο Δημήτρη Μάλαμα εκεί. Πώς βλέπεις αυτή την προσπάθεια εκεί στην ομάδα της περιοχής σου? Κοιτάξτε, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αυτά έχει. Το τοπικό, η κάθε ομάδα βασικά εκπροσωπεί ένα χωριό. Εμείς έχουμε το Χανδρινού και το Χανδρινού αυτό θέλει. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Μπορεί η ομάδα του Ηρακλή να τα καταφέρει φέτος? Αυτό προσπαθούμε και ειδικά αυτό είχαμε βάλει στόχο από αυτό το παιχνίδι. Και γι' αυτό μπήκαμε και τόσο δυνατά στην αρχή. Είπαμε να μπούμε από την αρχή, να προσπαθήσουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι όσο νωρίτερα γίνεται. Και αυτό καταφέραμε με ένα γρήγορο γκολ. Εντάξει, μετά έπεσε λίγο ο ρυθμός, αλλά όπως έδειξαν όλα, το πήραμε εύκολα το παιχνίδι. Και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί είναι ευρύ το σκορ. Βγάλαμε καλές ευκαιρίες, τρέξαμε. Και έχουμε πλέον μαζευόμαστε περισσότεροι. Είμαστε και δύο ομάδες, κάνουμε προπόνηση ολοκληρωμένη και πιστεύω πως θα τα δώσουμε όλα για το καλύτερο εμείς. Τι βλέπεις για τη συνέχεια, Γιάννη? Σίγουρα η φιλοσοφία μας από την αρχή που μιλήσαμε με τους ανθρώπους του Ηρακλή τέριαζε με τη δικιά μας, τη δικιά μου δηλαδή και του Άρη, οπότε ήταν πολύ πιο κοντά στο δικό μας έτσι, τη φιλοσοφία. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι, αν εξαιρέσεις στο σημερινό μάτς ότι για ένα τέταρτο 20 λεπτό μετά το δικό μας τον γκολ λίγο ψιλοχαθήκαμε. Από εκεί και πέρα οι παίχτες μου και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια έβγαλαν πολύ καλές ενέργειες και ατομικές και ομαδικές. Φαίνεται ότι κατανοούν αυτά που προσπαθούμε να τους περάσουμε μέσα στις προπονήσεις και αυτό έχει να κάνει με την υποδομή που υπάρχει από